Γεια σας. Μία πρόταση για να επισκεφτείτε ένα νέο μουσείο που άνοιξε κοντά στο σταθμό Λαρίσης αλλά και στο Μεταξουργείο. Έχει πρόσβαση μια και είναι στο κέντρο της Αθήνας και πρόκειται για το μουσείο του σπουδαίου ζωγράφου μας Αλέκου Φασιανού. Σε πρώτη φάση το μουσείο θα είναι ανοιχτό την ημέρα του εορτασμού που έχουν ελεύθερη πρόσβαση όλα τα μουσεία της Αθήνας, αλλά κυρίως είναι ανοιχτό στην πρώτη του φάση τουλάχιστον σε εκπαιδευτικές δράσεις, άρα σχολεία που προγραμματίζουν την επίσκεψη μπορούν να υλοποιήσουν έτσι και εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέσα στο μουσείο. Θα σας βάλω κάποιες φωτογραφίες από το μουσείο. Πρόκειται για το πατρικό σπίτι του Αλέκου Φασιανού, το οποίο βέβαια στο ισόγειο και στο υπόγειο διαμορφώθηκε κατάλληλα ως μουσείο και ξέρουμε ότι το επιμελήθηκε και το φρόντισε και ο ίδιος. Εμάς όμως, τους φίλους του βιβλίου, μας ενδιαφέρει και το κομμάτι του Αλέκου Φασιανού που έχει σχέση με το βιβλίο. Θα σας βάλω τη σελίδα της βιβλιονέτ στο κουτί περιγραφής για να δείτε ότι έχει εκδώσει και κάποια βιβλία, αλλά εκείνο το οποίο μας απασχολεί έτσι και πρόσφατα είχα μία συζήτηση με μία φίλη μου είναι το ζήτημα της αισθητικής των βιβλίων και βέβαια δεν μιλάμε μόνο για τα εξώφυλλα των βιβλίων με την έννοια της αισθητικής, αλλά για ολόκληρο το δημιουργικό μέρος. Είτε είναι η γραμματοσειρά, είτε και μια σειρά από άλλα πράγματα, τα οποία βλέπουμε ότι έχουν τυποποιηθεί. Ο Λέκος Φασιανός, όπως επίσης και ο Χατζηκυριάκος Γκίκας και άλλοι σπουδαίοι ζωγράφοι, ξέρουμε ότι φιλοτέχνησαν και συμμετείχαν στις εκδόσεις βιβλίων, όπως είναι του Οδυσσέα Ηλίτη, του Καβάφη, του Γιάννη Ρίτσου, του Μίλτου Σαχτούρη, του Κώστα Ταχτσή και άλλων σπουδαίων συγγραφέων. Νομίζω πως θα συζητήσουμε και για αυτή την πτυχή της δημιουργικότητάς του. Και όσοι βέβαια φίλοι αναγνώστες έχουν βιβλία τα οποία έχουν την φροντίδα ή τη συμμετοχή του σπουδαίου ζωγράφου Αλέκου Φασιανού, ας τα κρατήσουν γιατί όντως είναι πολύτιμα.